Οι αεροπορικές επιθέσεις κατά της Μεγάλης Βρετανίας άρχισαν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μόνο μια στενή λωρίδα θάλασσας χωρίζει τη γυραιά Αλβιώνα από τη γερμανική κυριαρχία της Ευρώπης. Ο Βρετανικός λαός και η κυβέρνηση Εθνικού Συνασπισμού, με επικεφαλής τον Μίστον Τσότσιν, τις αντιμετωπίζουν με πνεύμα καθολικής αντιστάσεως. Όταν ο Χίτλερ διέταξε να αρχίσουν οι προετοιμασίες για την εισβολή, η Luftwaffe βομβάρδισε την Νότια Αγγλία με σκοπό να παραλύσει τα λιμάνια που είχαν οριστεί ως σημεία αποβάσεως των γερμανικών στρατευμάτων, να καταστρέψει τη Βρετανική αεροπορία, τη RAF, και να βυθίσει κάθε Βρετανικό πλοίο στη μάχη. Λίγο αργότερα αρχίζουν και οι μαζικοί βομβαρδισμοί του Λονδίνου και των άλλων μεγάλων πόλεων. Οι ζημιές και τα θύματα είναι πάρα πολλά, αλλά ούτε το ηθικό κάμπτεται, ούτε η Βρετανική αεροπορία καταστρέφεται. Αντίθετα, η RAF περνά στην αντεπίθεση και βομβαρδίζει τα λιμάνια της Γαλλίας, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα και έτοιμα τα γερμανικά πλοία. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1940 κρίνεται η μάχη της Αγγλίας. Γίνονται οι μεγαλύτερες αερομαχίες πάνω από την περιοχή του Λονδίνου. 103 αεροπλάνα της Luftwaffe καταρρύπτονται. Την ίδια νύχτα βομβαρδίζεται αποτελεσματικά ο γερμανικός στόλος στο λιμάνι της Αμβέρσας. Δύο μέρες αργότερα, ο Χίτλερ αναγκάζεται να αναβάλει την επιχείρηση θαλάσσιος λέων επαόριστον. Για τους Βρετανούς ο κίνδυνος της άμεσης εισβολής έχει παρέλθει.